καλημερίζοντας και την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, γιατί έχουμε μπροστά μας μια έκθεση «Γιορτή κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας» που διοργανώνεται από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στην πλατεία Ελευθερίας, 29 Ιουλίου, 7 Αυγούστου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κυρία Δουργεράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, για το κάλεσμα που μου κάνετε. Να είσαστε καλά. Είσαστε 65 γυναίκες επιχειρηματίες? 65 γυναίκες επιχειρηματίες στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι η 21η έκθεση γιορτή του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου θα παρουσιάσουν κριτικά προϊόντα οικοτεχνίας χειροτεχνίας. Φέτο έχουμε δώσει ένα τίτλο, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και η εξέλιξή τους. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι τα παραδοσιακά επαγγέλματα πρέπει να μπουν πολύ έτσι δυνατά στην επιχειρηματικότητα, και μάλιστα προσπαθούμε να κάνουμε και έτοιμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Πολιτισμού για να το βάλουν στο σχολείο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά. Στο σχολείο να μπουν ως μάθημα, μισό λεπτό. Να μπουν στο σχολείο τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Να μπουν στο σχολείο. Κυρία Δουλγεράκη, είναι δύσκολες οι εποχές. Καλώς ή κακώς δεν σπουδάζουν όλα τα παιδιά. Και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια δεν έχουν και τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Ή ακόμα και αν σπουδάσουν, δεν βρίσκουν δουλειά. Γιατί λοιπόν να μην αναλάβουν τη δουλειά του πατέρα ή της μητέρας, που μπορεί να είναι ένα παραδοσιακό επάγγελμα, και να το εξελίξουν. Αλλά για να το εξελίξουν πρέπει να μαθητεύσουν κάπου, να πάρουν γνώσεις. Αυτό είναι που ζητάμε. Κύριε Πιτσικάκη, έχετε καταθέσει ήδη αυτή ή θα την καταθέσετε αυτή την πρόταση? Καταθέτουμε πρόταση και μάλιστα θα καταθέσουμε μία πρόταση, και η σκέψη είναι με την περιφέρεια, τα επιμελητήρια και έτσι συλλογικά οι φορείς, για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε όσο γίνεται. Τώρα να σας πω, είναι μια πολύ καλή περίπτωση που θα το κουβεντιάσουμε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Νίκο, τον γιατρό Μανολάκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι το Σάββατο μαζί μας. Εμείς την Παρασκευή το απόγευμα. Να σας πω, κυρία Πιτσικάκη, σταθείτε. Ναι, γιατί μέσα από αυτή την έκθεση μπορεί να βγουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία, δεν το βλέπω και κακό, έτσι όπως το λέτε, τα παιδιά να μάθουν την τέχνη των γονιών. Ναι. Γιατί ξέρετε, για τα μεγάλα και για τα τρανά πηγαίναμε. Ναι. Οι σπουδές είναι απαραίτητες για όλα τα παιδιά, δεν το συζητάμε, διότι διευρύνεται το μυαλό μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε σπουδαγμένα παιδιά και στην οικογένειά σας και στον κύκλο σας. Αλλά από την άλλη, το να ζήσεις δουλεύοντας είναι επίσης ένα εξίσου δύσκολο κεφάλαιο. Όταν λέτε να μπουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα στο σχολείο, εννοείται ας πούμε την υφαντική, για ποιο άλλο αναφέρεστε? Δεν είναι μόνο η υφαντική, είναι καλαθοπλεκτική, είναι όλα τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Είναι η τέχνη του τζαγκάρι, ας πούμε, για μην τρέπεται ένα παιδί να πάρει το τζαγκάρικο του πατέρα του και να το εξελίξει. Και εμείς φέτο στην πλατεία Ελευθερίας έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να δείξουμε. Δηλαδή δεν τρέπομαι να πω ότι όλη αυτή η μόδα που είναι τώρα με τα υφαντά που φοράνε οι γυναίκες, τσάντες, παπούτσια και αξεσουάρ, εμείς έχουμε κάνει εκπαίδευση στις υφάντρες μας τώρα και 12 χρόνια και σήμερα είναι μόδα. Ξέρετε, όποιος επισκεφθεί την έκθεση θα δει νέα παιδιά που πήρανε τον αργαλιό της γιαγιάς, που μάθανε από τη γιαγιά και αυτή τη στιγμή έχουν κάνει επιχείρηση πολύ σημαντική. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Ένα παράδειγμα το οποίο όμως είναι πολύ πολύ σημαντικό, και ξέρετε γιατί επιμένω πάνω σε αυτό, κυρία Πιτσικάκη, γιατί μόλις σήμερα το πρωί άκουγα διάφορες αναλύσεις για άλλη μια φορά από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, επειδή αναμένεται να δοθούν οι βάσεις στη δημοσιότητα, και ένα γενικό του σχόλιο ήταν ότι ξέρετε, φέτος θα δούμε και εκείνο το παράδοξο, ότι τα παιδιά εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται οι οικογένειες, ότι θα δηλώσουν και με σχολές και επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται κοντά στο δικό τους τον τόπο. Αυτό γιατί ακριβώς. Το κόστος είναι
πάρα πολύ μεγάλο για να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και μακάρι να μην είμαι μάντης κακών έτσι, σκέψεων και υποθέσεων και όλα αυτά. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, στην εποχή τη δική μου και λίγο πριν, ότι από την οικογένεια σπούδαζε ένα παιδί ή δύο παιδιά. Δεν μπορούσαν να σπουδάσουν περισσότερο, να που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και εάν σπουδάσουν, που φυσικά το να σπουδάσεις είναι πολύ σημαντικό, που φυσικά εάν έχεις μία παραδοσιακή έτσι, μία παραδοσιακή τέχνη στα χέρια σου, θα πρέπει για να την εξελίξεις, να πάρεις γνώσεις. Αυτό είναι που λέμε. Να δούμε όλοι μαζί και όπως σας είπα, έχουμε τον υφυπουργό, τον κύριο γιατρό Μανολάκη, και είναι μια πολύ καλή περίπτωση να το κουβεντιάσουμε από κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις. Άλλωστε, το Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί έχουμε τις υφάντρες μας στο επιμελητήριο που θα τις εκπαιδεύσουμε σε marketing και brand, ειδικά για την υφαντουργία. Mm-hmm. Και μετά έχουμε τον υπουργό στο... Να σας πω κάτι, κυρία Πιτσικάκη, μισό λεπτό. Ναι. Το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να τα δει όλα αυτά από όλα κοντά. Όλα αυτά. Έχουμε τροχό, έχουμε καλαθοπλεκτική, έχουμε το τζαγκάρικο, έχουμε... πώς φτιάχνουν τα λαούτα γύρω αυτό και είναι αυτό. Και το σημαντικό. Δηλαδή τέχνες παραδοσιακές ή υφαντικοί που δεν πρέπει να χαθούν. Ωραία, αυτό είναι και το σημαντικό και όχι οι υπουργικές παρουσίες. Λοιπόν, επίσης να πω κάτι άλλο, γιατί ανοίγει η εκθεσή σας αύριο, ναι. Αλλά εσείς την Κυριακή θα κάνετε και κάτι άλλο ή μέσα σε αυτές τις ημέρες προχωράτε σε κάποιου επιμέρους δραστηριότητες και μένω σε αυτές μόνο που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, γιατί όλα τα υπόλοιπα οι επισκέπτες θα τα δουν. Αυτό που έχει να κάνει την Ελευθερία είναι για όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Δωρεάν μαστογραφία από την κινητή μονάδα. Έτσι. Ναι, δωρεάν μαστογραφία. Και όσες γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν, να κάνουν μαστογραφία, θα πάρουμε τα στοιχεία τους και θα είναι σε προτεραιότητα, γιατί θα είναι μετά καθημερινά από τις 10 του Αυγούστου ο μαστογράφος που... θα γίνει δωρεάν μαστογραφία, ναι. Μάλιστα. Και θα έχουμε και ενημέρωση για το μελάνωμα. Αυτό. Ναι. Αυτά κρατάω πολύ περισσότερο, γιατί τα υπόλοιπα και μέσα από το πρόγραμμά σας θα τα βρουν όλοι όσοι σας επισκεφθούν στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλή δύναμη και καλή να συνέχεια καλά, να έχετε. Σας περιμένουμε, όπως και όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας. Μας καλά να είστε. Και εσείς είστε η δύναμή μας. Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.